Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας ήταν για μία ακόμη φορά σήμερα η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου για υπαίθρια αιμοδοσία, η οποία φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αφού η ανταπόκριση του κόσμου και σήμερα ήταν εντυπωσιακή. Πάντα χρειάζεται αίμα. Καλά είναι όποιος μπορεί να δίνει. Παντού κρατιώνται τα μέτρα ασφαλείας. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, μία μάστιγα αυτό. Πρέπει να ξεπερνάμε, να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Νομίζω ότι αυτές οι αιμοδοσίες υπαίθριες πρέπει να γίνουν must. Γιατί αυτό που βλέπουμε και εγώ και η συνάδελφος, η κυρία Μόκα, όλες τις μέρες που έρχεται ο κόσμος εδώ, γίνεται μια αιτία για να αιμοδοτούν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεχάσει αυτό το καθήκον. Ήρθε, ας πούμε, σήμερα ένας νεαρός που είχε να δώσει 6 χρόνια. Άλλος είχε να δώσει 10 χρόνια. Περνώντας λοιπόν από εδώ και βλέποντας να γίνεται αιμοδοσία και μάλιστα υπαίθρια, αμέσως ο κόσμος εμπλέκεται και δίνει αίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Συγκινημένη η διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας από την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει οι Λαρισαίοι σε αντίστοιχες αιμοδοσίες, επεσήμανε όμως ότι η ανάγκη σε αίμα δεν σταματά ποτέ και ειδικά αυτή την περίοδο είναι πιο αυξημένη. Δεν είναι το θέμα του κορονοϊού που πρέπει ο κόσμος να δίνει αίμα τώρα. Αίμα πρέπει να δίνουμε όλο το χρόνο. Οι ανάγκες μας είναι όλο το χρόνο μεγάλες. Και μάλιστα τον υπόλοιπο καιρό μπορώ να σας πω είναι και μεγαλύτερες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή κάπως έχουν κοπάσει κάποια χειρουργία, τα εξωτερικά ιατρία που θα ξαναρχίσουν τώρα. Τώρα από εδώ και πέρα οι ανάγκες μας θα είναι πολύ μεγάλες. Γι' αυτό τώρα θέλουμε εγρήγορση από τον πληθυσμό. Τώρα θέλουμε μια ενσυναίσθηση, να καταλάβει δηλαδή ο κάθε πολίτης ότι τον αφορά η αιμοδοσία, ότι είναι ατομικό και κοινωνικό του καθήκον. Η σημερινή πρωτοβουλία ανήκει στο Εργατικό Κέντρο της Λάρισας αλλά και στο Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων με την πολύτιμη συνεισφορά και του τοπικού Ερυθρού Σταυρού. Οι ανάγκες είναι πολλές και είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φυσικά ευχαριστούμε και τον Ερυθρό Σταυρό που όλο αυτόν τον καιρό μας βοηθάει εδώ και χωρίς τη δική του πολύτιμη βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει και να κρατήσουμε τις αποστάσεις που απαιτούν οι συνθήκες και οι συγκυρίες.